Η μάσκα και τα υπόλοιπα μέτρα ατομικής προστασίας απασχόλησαν τη διαδικτυακή ενημέρωση που οργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκος Νίτσας τόνισε ότι η ενημέρωση από έγκυρους και ειδικούς επιστήμονες προέχει ώστε να αντιμετωπιστεί η νόσος. Ενώ από την πλευρά του, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αλέξανδρος Κόψης ζήτησε από τους γονείς να μην ανησυχούν γιατί σε κάθε σχολείο υπάρχει και ένας υπεύθυνος COVID, ενώ ανέφερε ετοιμότητα για online μαθήματα όπου χρειαστεί. Θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και τον κύριο Κόπτση για τη φιλοξενία εδώ, για τη δυνατότητα που μας δίνουν να περάσουμε τις απόψεις μας και να απαντήσουμε στα ερωτήματα και να ενημερώσουμε διαστόματος των ειδικών, εκείνο δηλαδή που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης, τους εκπαιδευτικούς, τους μαχητές, αλλά και τους γονείς. Θέλω να πω ότι εμείς, η Περιφερειακή Διεύθυνση, είμαστε εδώ, στεκόμαστε δίπλα σας και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, πάντα με τη συνεργασία με τους γιατρούς σε αυτή τη δύσκολη περίσταση και θέλω να παρακαλέσω να τηρούμε όλοι αυτό που είπε προηγουμένως, να παρέλθετε τις οδηγίες και στο σπίτι και στο σχολείο, να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο και είμαι σίγουρος ότι θα πάμε όλα καλά. Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις, ο αναπληρωτής καθηγητής λοιμοξιολογίας και παθολογίας και επικεφαλής του Βασικού Κέντρου Αναφοράς COVID-19 στη Βόρεια Ελλάδα, Σημεών Μεταλίδης, ξεκαθάρισε πως η μάσκα, ακόμα και αν ήταν 10 μαθητές σε μία αίθουσα, θα ήταν υποχρεωτική. Θα ήθελα να πω ότι αν είχαμε αίθουσες με λιγότερα άτομα, αυτό δεν θα σήμαινε ότι θα καταργούσαμε τη μάσκα. Δηλαδή, αν θέλετε να φανταστείτε ένα μοντέλο με μια τάξη η οποία θα είχε 10 παιδιά και δεν θα φορούσαν μάσκα, θα σας πω ότι ιατρικά δεν πιστεύω ότι αυτό θα βοηθούσε στην επιδημία. Θα ήταν 10 άτομα με μάσκα πάλι. Θέλω να πω ότι η χρήση της μάσκας στον κλειστό χώρο πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι υποχρεωτική. Ακόμα και λιγότερα να ήταν τα παιδιά, πάλι μάσκα θα επιβάλαμε. Αυτό σας το υπογράφω. Μακάρι να είχαν έρθει με 10 παιδιά, με 12 παιδιά, αλλά πάλι θα είχαν μάσκα σε αυτή τη φάση της πανδημίας. Ο κύριος Μεταλίδης αναφέρθηκε στο μοντέλο της Σουηδίας, το οποίο, όπως είπε, δεν το χαρακτηρίζει πετυχημένο. Η Σουηδία είναι μια χώρα η οποία έχει τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, σε μια πολύ μεγαλύτερη έκταση διασπαρμένη, με πολύ καλύτερες κτηριακές εγκαταστάσεις. Το μοντέλο της είχε ως αποτέλεσμα να έχει πάνω από 6.000 θύματα της νόσου μέχρι στιγμής στη Σουηδία. Και με ένα πολύ μεγάλο φόρτο του δημόσιου συστήματος υγείας. Άρα τα νούμερα είναι ξεκάθαρα σε δύο χώρες οι οποίες είναι παρόμοιες σε πληθυσμό, αν ένα μοντέλο είναι επιτυχημένο ή δεν είναι επιτυχημένο. 6.000 κρούσματα της νόσου, εγώ δεν τα θεωρώ αποτελεσματικό μοντέλο, επιτυχημένο μοντέλο. Παράλληλα, ο κύριος Μεταλίδης έδωσε οδηγίες και για την προστασία των ευπαθών ομάδων. Καλό θα είναι κάποια από αυτά τα μέτρα να τα εφαρμόσουμε και μέσα στο σπίτι μας, δηλαδή αν έχουμε τον παππού ή τη γιαγιά ή θα πάμε να δούμε τον παππού και τη γιαγιά, που καλό είναι να το αποφεύγουμε όσο το να τον μπορούμε, γιατί οι άνθρωποι είναι πιο περιορισμένοι και εμείς είμαστε σε πλήρη δραστηριότητα και σε αυξημένο κίνδυνο. Καλό είναι και εκεί να χρησιμοποιούν τα μέτρα ατομικής προστασίας και να φορέσουν μια μάσκα αν θέλουν να δούμε τον παππού ή τη γιαγιά, δηλαδή που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι πολύ νέοι και να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, αλλά καλό είναι να χρησιμοποιούμε και εκεί, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δύο τρόποι υπάρχουν να προστατευτούν αυτές οι ομάδες πληθυσμού, ή με την πλήρη αποφυγή της επαφής ή με την επαφή χρησιμοποιώντας μέτρα ατομικής προστασίας. Και σίγουρα, το σίγουρο είναι ότι δεν θα πάμε να δούμε μια επαφή ομάδα πληθυσμού αν έχουμε κάποια συμπτώματα, έστω και πάρα πολύ ίδια. Έχουμε ένα μπιχαλάκι, έχουμε λίγη ειρηνική καταρροή. Δεν είναι καλό να πάμε να δούμε εκείνη τη στιγμή τους ανθρώπους μας που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες πληθυσμού. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης από την αρχή της πανδημίας επιστράτευσε όλες τις δυνάμεις του προς την ενημέρωση, γεγονός που όπως αναφέρθηκε διέλυσε πολλούς μύθους και fake news.